Ο φακός του Καλυμνού Νιούς βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Έχει αρχίσει ο Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών και όπως κάθε χρόνο ερχόμαστε να συναντήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πολύ δραστήριου και πάρα πολύ διακριτικού σωματείου Τρεις Ιεράρχες. Κυρία Καλικατζάρου, κυρία Φωτεινή Νομικαρίου, κυρία Ματέου, κυρία Σκυλά. Σας θυμάμαι πολύ καλά, έτσι. Γεια σου, Δημήτρη. Κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή και εύχομαι και καλή χρονιά σε όλους και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Η χρονιά που πέρασε ήταν λίγο δύσκολη για το σωματείο μας, γιατί δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τις προγραμματισμένες και καθιερωμένες κάθε χρόνο συναστιάσεις που κάνουμε και συναυλίες του καλοκαιριού για λόγους υγείας και οικογενειακούς των μελών του Δέλτα Σίγμα. Έτσι, τα έσοδά μας περιορίστηκαν μόνο από τις συνδρομές των μελών και κάτι έκτακτες εισφορές που έχουμε από επώνυμα ή ανώνυμα μέλη που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους και φίλους του σωματείου. Φαίνεται όμως ότι αυτό το έργο που κάνουμε είναι ευλογημένο και θεάριστο. Και έτσι ο Θεός μας έστειλε ξαφνικά μέσα αυτές τις δυσκολίες που περνούσαμε ελπίδες ανακούφισης. Αυτά θα αναφερθεί η κυρία Φωτεινή. Στην κοπή της πίτας. Μέσα στο σωματείο να τα ακούσουν και τα μέλη μας. Και έτσι μαζί με αυτές τις μεγάλες δωρεές που μας έγιναν, μπορέσαμε και φέτος να δώσουμε 22 υποτροφίες και δίνουμε, συνεχίζουμε για όλη τη χρονιά. Και δώσαμε και έκτακτα. Δώσαμε και μερικά έκτακτα βοηθήματα και δίνουμε 150 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα των φοιτητών, για τις σπουδές τους, για όλο το χρόνο και για όσα χρόνια σπουδάζουν, κρατάνε τις σπουδές τους. Όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε για αυτή τη χρονιά τουλάχιστον 3.300 ευρώ κάθε μήνα. Το μήνα δίνουμε. Αυτά τα χρήματα μαζεύονται με πολύ κόπο. Χτυπώντας πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, μαγαζί-μαγαζί. Κόπο και δυσκολία. Και δυσκολία, έτσι. Πηγαίνουμε με και όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, αλλά έχουμε και εθελόντριες φίλες που μαζεύουν και αυτές σε απομακρυσμένες γειτονιές. Και κάποια στιγμή θα αναφέρουμε και τα ονόματά τους για να τις τιμήσουμε. Μάλλον θα γίνει μέσα να μην καθυστερούμε. Ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί. Συνήθως οι πιο πολλές συνδρομές είναι 5 ευρώ το μήνα. Πολύ λίγες έχουμε τον 10 και τον 20. Οπότε αυτό το ποσό είναι πολύ μικρό. Αλλά όλα μαζί συγκεντρωμένα κάνουν ένα πολύ σπουδαίο και μεγάλο έργο στην κοινωνία μας και στα παιδιά. Και επιπλέον να τονίσουμε ότι δεν έχουμε βοήθεια από κανένα κρατικό φορέα. Ούτε Δημαρχείο, ούτε Περιφέρεια. Γι' αυτό θα θέλαμε να γραφτούν και όσοι δεν ξέρουν ή δεν αμέλησαν, πιο πολύ αμέλεια είναι, να γραφτούν συνδρομητές στο σωματείο μας και επιπλέον και όλοι μας να κάνουμε γνωστό και την ύπαρξη του σωματείου και το έργο που κάνει, ώστε και άλλοι που δεν το ξέρουν να γραφτούν και αυτοί. Εύχομαι να περάσει και ο κίνδυνος των ιών που μας ταλανίζει πάλι και ξανά, να κάνουμε έστω τώρα μια χειμωνιάτικη συναιστίαση που όλοι το ζητάνε και το έχουμε επιθυμήσει και την άνοιξη που θα ανοίξουν οι μέρες, όπως κάθε χρόνο θα κάνουμε και 2-3 παρακλήσεις εξοκλήσια μαζί με περίπατο. Έτσι δενόμαστε πιο πολύ, σφίγγουμε τις σχέσεις μας και θα κάνουμε επίσης και μία λειτουργία υπέρ αναπαύσεως των συνδρομητών που πέθαναν. Εις μνήμη. Την έχουμε λίγα χρόνια να την κάνουμε. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο και πάλι καλή χρονιά. Και επίσης ευχαριστούμε και εσάς που πάντα μας στηρίζετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά. Υγεία σε όλους.
τα περισσότερα τα είχε πει, τα είπε αυτή τη στιγμή η πρόεδρός μας. Εγώ θα ήθελα να πω, να ευχαριστήσω με όλους τους συνδρομητάς μας για την ευαισθησία και την αγάπη που δείχνουν εδώ και 32 χρόνια για το Σωματείο των Απόρων Φοιτητών, και καλό θα ήταν να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι συμπολίτες μας, να βάλουν το χέρι τους λίγο μες στην τσέπη, γιατί τα 5 ευρώ δεν είναι τίποτα. Κάθε μέρα βγαίνουμε έξω, πίνουμε καφέδες, κάνουμε, δείχνουμε. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο και βοηθάμε παιδιά δικά μας της Καλύμνου. Κύριε Ματέου. Πολύ. Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία. Και πάντα να έχετε αυτό το κουράγιο και αυτή την τη φλόγα έτσι να βοηθάτε. Όλους τους συνδρομητές για ό,τι μας προσφέρουν. Κυρία Σκύλα. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, σε όλα τα μέλη μας. Τα είπαν όλα οι κυρίες. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο, τα μέλη μου, τα οποία είναι λόγω της ηλικίας μου που δεν μπορώ να πολυκυκλοφορήσω, έρχονται στο σπίτι, μου φέρνουν με πολύ αγάπη τη συνδρομή τους και τις ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Είστε από τα πρώτα, ναι, στελέχη αυτού του σωματείου. Από τα πρώτα. Και είστε το μοναδικό εκείνης της εποχής. Εδώ που είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να σας πω πώς έγινα μέλος. Πώς γίνατε, είμαι ναι. Είμαι έξω στον κήπο και περνάει του Γιώργου του Ρούσου η μητέρα, η Νίκη, πανάτου. Είχαμε σχέσεις βέβαια φιλικές. Λέω, Νίκη μου, τι κάνεις όλα αυτά. Μου λέει, κρατούσε ένα τσαντάκι, μου λέει, Θέμη, σε αυτή τη δουλειά κάνω. Α, της λέω, μπράβο, δώσε μου τα μέλη που είναι κοντά μου να συνεχίσω εγώ. Και βέβαια έφτασα στα 120 μέλη. Μπράβο. Με ήλιο, με βροχή. Μπράβο, Θέμη, μπράβο. Μέχρι τώρα. Και η φωτιά πώς ξεκίνησα και εγώ ακριβώς έτσι, από τα πρώτα μέλη. Ήρθε και με βρήκε η κυρία Ρούσου στο σπίτι. Η αείμνηστη, Η αείμνηστη, μάλιστα. Στο σπίτι μου στην Ανάσταση. Που ήταν συμπεθέρα με την. Αυτό θα πω. Πολύμνια. Ναι. Την το έργο, κύριε Χαραματά, το ξεκίνησε η κυρία Πολύμνια Μαμή Θεοδωρίδου. Έρχεται λοιπόν και με βρίσκει. Αλλά όταν ήρθε και με βρήκε, της λέω, εγώ, Νίκη μου, είμαι ήδη στο έργο. Είμαι ίσως η δεύτερη, η πρώτη, κάπως έτσι. Και από τότε δεν έχω σταματήσει καθόλου. Κύριε Καλικατζάρου, εσείς τώρα πήρατε τη σκυτάλη. Από την κυρία Πολύμνια Μαμή, την οποία συνεχίζουμε να έχουμε πει την πρόεδρο και τη θεωρούμε και η ιδρύτρια του σωματείου μας. Να είστε καλά. Πριν 32 να έχετε δύναμη, χρόνια. Να έχετε υγεία, να έχετε κουράγιο. Γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ θα πω αυτό που είπε η κυρία Φωτεινή, ότι 5 ευρώ δεν είναι τίποτα. Έτσι. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να, με αυτά τα 5 ευρώ να προσφέρει ένα σημαντικό έργο. Μόνο να μου πείτε για μία ακόμα φορά, κυρία Πρόεδρε, πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών. Το είπαμε και πέρυσι, αλλά το ξαναπούμε και κάθε χρόνο το λέμε. Η επιλογή γίνεται με οικονομικά κριτήρια και οικογενειακά. Καταρχάς έχουμε το. Τη φορολογική ενημερότητα, το ε9, το ε9. Έχουμε την οικογενειακή κατάσταση. Αν εισπράττει και από άλλο φορέα. Αν οπότε είναι άγιο. Άρα γίνεται έλεγχος δηλαδή, έτσι. Αυστηρός έλεγχος. Και επίσης ελέγχουμε πόσα παιδιά σπουδάζουν συγχρόνως. Είναι οικογένειες που σπουδάζουν και συγχρόνως και 2 και 3 παιδιά. Οπότε και αυτά έχουν μια προτεραιότητα, τουλάχιστον ένα από αυτά. Και αν είναι οικογένειες που ο πατέρας έχει πεθάνει, αν είναι ορφανά, αρκινοπαθής, αν είναι αρκινοπαθής, τα παιδιά αυτά προηγούνται. Υπάρχει ανταπόδοση από όλα αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια αυτό που βοηθάτε. Αυτό είναι το παράπονό μας. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι ελάχιστοι αυτοί που λένε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ. Είναι, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η πρόεδρος, αν είναι ένα-δύο που μας έχουν στείλει μια επιστολή για ευχαριστήριο. Αλλά εσείς αυτά τα παραλείπετε και κρατάτε μόνο αυτό το σημαντικό έργο που κάνατε, έτσι. Πάλι τα παρακαλάμε να κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι είναι αμέλεια. Νομίζω ότι είναι αμέλεια, δεν είναι αχαριστία. Και θα τονίσω πιο πολύ τον παπά, τον Μιχάλη τον Μακαρούλα. Δεν ήθελα να το πω. Ο οποίος δεν το κρύβει. Όχι. Ήταν υπότροφός μας και όταν ορκίστηκε σαν αριστούχος φοιτητής της Ιερέας, και πτυχιούχος θεολογίας, μας κάλεσε στην ορκομοσία, μετά μας κάλεσε στο γάμο του και μετά μπήκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπράβο. Και προσφέρει σαν γραμματέας. Λοιπόν, πάμε για τον Εσπερινό. Βεβαίως. Να είστε καλά.
Και του χρόνου πάλι. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Γεια σας. Ευχαριστούμε.